με θέμα την υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμου Δράμας Κρίσης 2013 στην αίθουσα να γνωρίζουν το σώμα του παρευρίσκεται και το κοντός πληγιστής ο κ. Παναγιώτης Φουκρέζης και η προϊσταμένη πληγιστήριο του Δήμου Οικονομικών του Δήμου μας. Είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη και καλούμε να παρουσιάσω τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου της Δράμας της Χρήσης 2013. Αυτά αφορούμε τόσο τον απολογισμό του 2013, όσο και τον ισολογισμό με την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2013, αλλά και την κατάσταση λογαριασμών και γενικής εκμετάλλευσης κρίσης 2013. Ομολογώ πως αισθάνομαι λίγο άβολα και αμήχανα και πιστεύω να καταλαβαίνετε και το λόγο γιατί. Διότι παρουσιάζω τον απολογισμό, τον ισολογισμό μιας χρονιάς στην οποία δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος. Παρουσιάζω τον απολογισμό, τον ισολογισμό μιας χρονιάς κατά την οποία υπήρξε άλλη δημοτική αρχή. Παρόλα αυτά, μην περιμένετε από μένα να ακούσετε να μπω μέσα στους αριθμούς και να διαβάζω συγκεκριμένους κωδικούς, γιατί κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι θα κουράσει και εσάς, αλλά και δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα. Επειδή είναι η πρώτη φορά που παίρνω τον λόγο σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, θα ήθελα να δηλώσω προς όλους τους συναδέλφους ότι το γραφείο του αντιδημάρχου οικονομικών θα είναι πάντοτε ανοιχτό προς όλους τους συναδέλφους έτσι κι αλλιώς, αλλά και προς τους πολίτες για διευκρινήσεις ή τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία θα χρειαστεί. Και αυτό γιατί τα οικονομικά είναι πάντοτε, δεν είναι απλά ούτε συζητήσιμα μέσα σε 5 λεπτά ή μέσα σε μια μικρή και περιορισμένη χρονική στιγμή. Πολλές φορές χρειάζεται να εμβαθύνουμε, πολλές φορές χρειάζεται ακόμα και να φιλοσοφήσουμε γύρω από τα νούμερα, γιατί τα νούμερα δεν έχουν μία όψη, δεν έχουν μία πλευρά. Μπορούμε να τα διαβάσουμε από δύο ή και περισσότερες. Προφανώς να κάνω εγώ την εισήγηση, γιατί ο φίλος αντιδήμαρχος νέος των οικονομικών είναι προγραμματικές θέσεις και όχι εισήγηση του θέματος. Την επίσκεψη του ΜΕΓΑ που μας παρότρινε και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε, τουλάχιστον εγώ και η παράδειξή μου σε όλους τους συνεδρούς. Σήμερα συζητάμε ένα από τα σημαντικότερα θέματα. Σε ποια θέση βρίσκεται ο Δήμος, ποια είναι η πραγματική του οικονομική κατάσταση. Το είπα και στην Οικονομία, ο Δήμος μας είναι ένας πρότυπος Δήμος και αν μελετήσει κανείς και τον ισολογισμό και τον άλλο Δήμο. Από την Οικονομική Επιτροπή πέρασε ομόφωνα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά, αν και τώρα πήραμε τους κωδικούς, αλλά για εμάς πάνω θα ήταν λίγο γνώριμοι, είναι εξορθολογισμός και συγκράτηση δαπανών, ορθή διαχείριση δύο εισόδων, εισρωή ευρωπαϊκών χρημάτων, απουσία μεσοματοπρόθεσμων υποχρεώσεων και απόλυτη συνέπεια στις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερωτήσεις και όλα αυτά, καθώς υπήρχε και παραγωγή έργων, γιατί από μόνος δεν είναι τίποτα. Χαίρομαι που σήμερα θα το ψηφίσει η συμπολίτευση, όπως το ψήφισε και πέρυσι τη διαδίκτυα με το 2011 που το καταψήφισε. Εγώ θέλω να τονίσω από τώρα και για τα επόμενα χρόνια ότι η παράταξή μας καταψηφίζει τους ισολογισμούς. Και όταν κάποιος καταψηφίζει ισολογισμό, αυτό το οποίο ουσιαστικά καταψηφίζει είναι ότι δεν αποτυπώνονται ορθά από την οικονομική υπηρεσία οι αριθμοί. Αυτό ψηφίζουμε σήμερα, όχι αν συμφωνούμε με το έργο το οποίο παρήθη, ούτε εάν θα έπρεπε να υπήρχε διαφοροποίηση στους κωδικούς για το αν είναι ακριβή τα στοιχεία. Και τα στοιχεία φυσικά και είναι ακριβή και θα είναι ακριβή από την οικονομική μας υπηρεσία. Με τον προτέρων από ό,τι και εμείς θα ψηφίσουμε τον ισολογισμό, ευχαριστούμαστε που ο Δήμος μας, χάρη στη διαχρονική χρηστή διοίκηση, βρίσκεται σε αυτή την εκλογική θέση οικονομικά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, ερχόμαστε να ψηφίσουμε τον απολογισμό και ισολογισμό του 2013. Η ανάμνηση με φέρνει τι λέγανε τότε. Θα πείτε, έχουν γίνει εκλογές, βγήκαν νέοι δήμαρχοι, νέες δημοτικές παρατάσεις, αλλά η λύθη καμιά φορά είναι καλή. Αλλά πρέπει και οι άλλοι να έχουν μια εμπειρία. Να μην λέμε μεγάλα και παχιά λόγια.
Και πού θέλω να καταλήξω. Θυμάμαι ότι μας έλεγε ο κ. Καρακίδης πριν γίνει δήμαρχος. Από ολοτριώσεις, αύριο θα πληρώνονται. Κοιτάω μέσα στα πινακίδια εδώ και βλέπω εδώ, λέει, εκκρεμές πράξεις από ολοτριώσεων 4,5 εκατομμύρια. Και μάλιστα, εκεί λέγαμε, είχαμε αφήσει ένα έφτο δήμο με 7,5 εκατομμύρια υπόλοιπο ταμείο και καλώς λένε τώρα ότι αφήσανε ένα υπόλοιπο. Αναλάβανε ένα έφαστο δήμο και αφήσανε ένα έφαστο δήμο. Αλλά είχαν τη χάρη και τη χαρά ότι είχαν παραλάβει ένα δήμο στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στη διοίκηση του δήμου. Θέλω να πω γιατί δεν τα πληρώσανε μόνο τα 4,5 εκατομμύρια. Έτσι έπρεπε να δεν πληρώνονται. Αποκτήσαν την εμπειρία. Είδαν ότι όλες αυτές οι διεκδικήσεις δεν έχουν να πληρωθούν άμεσα. Γίνονται δικαστικές προσφυγές και όταν γίνονται νοσήλικες πράξεις, τότε ο Δήμος πληρώνει. Ξανά δεν έχει απεριόριστα τα χρήματα ο Δήμος να πληρώνει άμεσα. Καλό θα ήταν εκεί και αυτή η δυνατότητα. Να ξεκινήσω πρώτα με κάποια από τα λόγια τα οποία είπε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνου όσον αφορά το πλεόνασμα. Θα αυξήσουμε τα έσοδα, αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε και τις δαπάνες για τα συγκεκριμένα ποσοστά. Εμείς δεν είμαστε κατά της χρηστής διοίκησης. Θέλουμε όντως να υπάρχει μια χρηστή διοίκηση, γιατί εδώ αυτό που θα κάνουμε είναι να διαχειριστούμε τα χρήματα των συμπολιτών μας και γενικά. Αλλά στα χρόνια του μνημονίου δεν χρειάζονται υπερβολικά μεγάλα πλεονάσματα όσο πολύ όπως ακούσαμε και έχει ο Δήμος. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να μοιραστούμε περισσότερα χρήματα στους ανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά και από την άλλη, η διάρκεια των εσόδων έτσι όπως την έθεσε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνου δεν είναι σωστή. Δεν θα μπορείς να βάλεις αυτούς που δεν έχουν αναφέρει ειδικά το ρίγο προσήκες χρηστές. Αυτό που θα πρέπει να κυνηγήσουμε σαν Δήμος και μαζί με τους υπόλοιπους Δήμους και μέσω της ΚΕΔΕ είναι να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε από την κρατική εξουσία περισσότερα χρήματα για την αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η αυτοδιοίκηση να αυτοδιοίκηση και όχι υπεροδιοίκηση. Και από τις τοποθετήσεις των εισηγητών και του κ. Σολάκη αλλά και του προηγούμενου υπεύθυνου των οικονομικών του κ. Ζαχαριάδη, λοιπόν, φαίνεται ότι ο Δήμος λειτουργεί ως μια οικονομική οργάνωση ΑΕ ανώνυμη εταιρεία με βάση τους κανόνες που προβλέπονται από το λογιστικό σύστημα. Έτσι, αν το δούμε το ζήτημα, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι η λογιστική αποτύπωση είναι αυτή που πρέπει να είναι. Στον καπιταλισμό δεν υπάρχουν, όπως το λένε, τριπλοκουδιές. Μπορούν να δαπανηθούν και λεφτά, ας πούμε, για την τάντα, τα αντάκα, όπως τη λέγανε στην Ονειρούπολη, 10-15.000 ευρώ, είναι μέσα στον ισολογισμό και αυτά, έστω και αν πάνε σε άλλο οργανισμό, είναι χρήματα του Δήμου, μπορεί να υπάρχουν δαπάνες πονηρεμένες μέσα από κάποιες δράσεις που ασκεί ο Δήμος, ιδιαίτερα με την Ονειρούπολη και άλλες περιπτώσεις και ενδεχομένως και με το φεστιβάλ κινηματογράφου, γιατί και εκεί επιφορηγούμε. Τα λέω αυτά, γιατί όπως είπα από την αρχή, εδώ τις κουμπάρες δεν ήρθαν να παίξουν. Παρατήρηση είναι ότι αυτές οι αγωγές οι οποίες έχουμε γράψει είναι από επιστολή του Συνομικού Συμβούλου του Δήμου και εμείς αναγκαστικά πρέπει να παράψουμε στο πιστοποιητικό του ελέγχου ότι είναι μια ενδεχόμενη υποχρέωση στο μέλλον, γιατί πρέπει και οι αποφάσεις θα βγουν μετά από πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν κονδύλι το οποίο πρέπει αναγκαστικά να το γράψουμε. Τώρα, αν εσείς σαν Δήμος θέλετε να κάνετε μια πρόβλεψη όσο μεγάλο ποσό στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν σκοπό.
Αλλά σαν πληροφόρηση πρέπει να την αποτυπώσει ο φωτός οπωσδήποτε στις οικονομικές καταστάσεις. Είμαι πάρα πολύ περήφανος ότι συνάδελφε ότι και σήμερα στη θέση του αντιδημάρχου θα δώσω ακριβώς την ίδια ψηφία. Ναι, ως μία εγωιστική αποκέντρωση. Γιατί με το περιεχόμενο, με το πολιτικό σκέλος, σαφώς και διαφωνώ, όπως διαφώνησα στην Επιτροπή, διαφωνώ και σήμερα. Αλλά ο ισολογισμός είναι μία ολιστική αποτύπωση σαφώς και αυτή ψηφίζουμε σήμερα. Όμως και πάλι λέω αυτό που είπα και στην Οικονομική Επιτροπή, στο πολιτικό σκέλος, αν υπήρχε και αν καταγράφονταν και αν ήταν θέμα που συζητάμε, πάλι λέω όχι. Εντάξει. Και ζητώ και από την παράταξή μου να κάνει το ίδιο. Ναι στον ισολογισμό, γιατί είναι μια λογιστική αποτύπωση των τετραγμένων της προηγούμενης χρονιάς, όχι στο πολιτικό περιεχόμενο. Στη μεριά της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον κύριο Ζαχαριάδη, και να θυμίσω τις βαρετές κουβέντες που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα, ότι η χρονιά του 2011 όταν αναλάβατε, λέγοντας ότι το λογιστικό υπόλοιπο τότε που άφηνε η δημοτική αρχή η δικιά μας με δήματα του Μάρκου Μαργαρίτη ήταν 7.624.000 ευρώ. Και αντί να πείτε όπως σήμερα εμείς καταθέτουμε και λέμε να ψηφίζουμε τη λογιστική αυτή έτσι αποτύπωση, εσείς μας σφενδονίζατε από εδώ πέτρες και μεγαλύτερη ήταν όταν ακούστηκε η λέξη ανικανότητα για το ποσό των 7.624.000 ευρώ, ότι δεν μπορούσαμε να το απορροφήσουμε και ήμασταν ανίκανοι. Αυτό γράφεται στα πρακτικά και δεν είναι λόγια δικά μου. Και σας τα επιστρέφω σήμερα που το ποσό είναι 8 εκατομμύρια και κάτι. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν σας αρέσει, αλλά ό,τι γράφεται λέει, μένει. Αποτύπωση των δεδομένων του Δήμου. Δεν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Οικονομική Υπηρεσία για τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν συγχαρηθεί. Απλώς θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση για να πω ότι εμείς εδώ είμαστε ένα πολιτικό όργανο, είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι Γενική Συνέλευση Ανώνυμης Εταιρείας. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο Δήμος, ο Δράμος και ο κάθε Δήμος δεν είναι ανώνυμη εταιρεία και να κάνουμε ανάλυση εσόδων εξόδων, ισοζύγια, βαθμιστικά και ενεργητικά. Ο Δήμος είναι ένας κοινωνικός θεσμός, ένας λαϊκός θεσμός και δεν είναι απότερο στόχος του τα κέρδη και το πλεόνασμα, γιατί μιλάμε γενικότερα για πρωτογενή πλεονάσματα και στον προϋπολογισμό του κράτους. Τα χρήματα αυτά, το πλεόνασμα που υπάρχει στο Δήμο Δράμας, το ταμιακό απόσπασμα αυτό που υπάρχει, είναι χρήματα των συνδημοτών μας, είναι των πολιτών. Και εκεί πρέπει να επιστρέφουμε.